Συγχαίρομαι να λέω, τα λέγαμε εμείς, αλλά όταν εμείς ξεχωρίσαμε αυτό το κορίτσι, ήταν ακόμη σε ένα ξεκίνημα που σκέφτομαι και εκείνη θα είπε, ας το δοκιμάσουμε. Και αυτό έμπλεξε με έναν παλαβό αλλά καταπληκτικό δημιουργό, βίντεο κλιπς, τον Πασχάλη το Μάντι, είναι η Έλενα Ξηδιά. Καλώς την. Γεια σας. Καλώς όρισες, πάρα πολύ. Εσένα. Χαίρομαι τόσο πολύ όποτε μιλάμε μαζί, γιατί πραγματικά με έχει στηρίξει από τα πρώτα βήματα. Κάνετε εξαιρετική δουλειά. Χρόνια. Για τα δεδομένα δε τα τεχνικά, είναι σαν να πεις ότι το ανέθεσε αυτό σε ένα στούντιο του Hollywood να το κάνει. Ναι, πραγματικά. Και το ξέρω τις δυσκολίες της δουλειάς, ξέρω τις τεχνικές δυνατότητες που έχει ένα μικρό συνεργείο, έτσι. Και αν δεις το αποτέλεσμα, ναι, πιστεύεις ότι αυτό έχει από πίσω μια υπερπαραγωγή. Ναι. Συγχαρητήρια, γιατί έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι αυτό που λες, είναι ο άνθρωπος που είναι πίσω από όλα αυτά, που είναι και δικός σου φίλος, που είναι πλέον και δικός μου πάρα πολύ καλός φίλος. Πάντως δεν παίρνει από το φίλτρο της φιλίας η κριτική που κάνω για τις δουλειές του Πασχάλη του Σε καμία περίπτωση, Μάντι, το ξέρω. Έτσι, μέσα από αυτή τη δουλειά αγάπησα το δικό σου ταλέντο, την προσωπικότητά σου και νομίζω, παρότι έχεις ένα σιωπηλό ρόλο, δηλαδή το Βέβαια. Σώμα σου είναι αυτό που ερμηνεύει. Έτσι ακριβώς. Προκύπτει η προσωπικότητά σου. Χαίρομαι που το λες αυτό, γιατί πραγματικά αυτό που θέλουμε κι εμείς να αναδείξουμε είναι πραγματικά κάτι το σιωπηλό. Είναι μεν η μουσική, είναι το περιβάλλον, αλλά εμείς είμαστε πίσω από αυτό. Κρατάμε ένα low profile, ειδικά ο Πασχάλης δεν το συζητώ. Δεν του αρέσει και να φαίνεται, ενώ τον έχω παρακαλέσει πάρα πολλές φορές να με συνοδεύσει σε όλες αυτές τις εμφανίσεις. Είναι γεγονός ότι έχει αγαπηθεί πάρα πολύ το project μας, ότι πλέον είναι διαδεδομένο, είναι γνωστό, ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το έχει αγκαλιάσει. Και είμαστε εδώ σήμερα μετά από 3 χρόνια να συζητάμε για απεριόριστες επιλογές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σιγά σιγά, και να σας τα δείχνουμε σιγά σιγά ένα-ένα. Κοίτα, πρέπει να του κάνεις ένα κόλπο. Δηλαδή θα του πεις θα κάνουμε backstage υλικό και θα βάζουμε 10 δευτερόλεπτα. Οπότε στο backstage πρέπει να φανεί. Θα αναγκαστεί να φανεί, λες. Εσένα καρέ θα φανεί. Δεν γίνεται. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Έχουν περάσει 40 και πλέον μέρες από τότε που εμείς είχαμε κανονίσει με την Έλενα Ξηδιά να μιλήσουμε για την Καστοριά. Έτσι. Ήταν η μέρα δε που είχαμε κανονίσει, Τρίτη μεσάνυχτα, γίνεται το δυστύχημα, η τραγωδία των Τεμπών και εμείς είχαμε ραντεβού Τετάρτη. Ναι. Εννοείται ότι το ακυρώσαμε την επόμενη μέρα, χωρίς να μπορούμε να δώσουμε ορίζοντα και πέρασε 1,5 μήνα, 45 μέρες, για να μπορέσουμε να συναντηθούμε έτσι είναι τελικά. Και πραγματικά ήταν τρομακτικά λυπηρό όλο αυτό που έγινε. Εμείς επειδή βρεθήκαμε και στα Τέμπη, όπως θυμάσαι πέρσι το καλοκαίρι. Είχατε κάνει κάναμε το συγκλονιστικό. Το επτάμενο πιάνο. Για δείξτε μας το βίντεο από τα Τέμπη. Και το τώρα φέτος έχει συνδεθεί με αυτό το τραγικό γεγονός. Πραγματικά μας λυπεί βαθύτατα. Μα νιώθεις ότι έχει και μια σαν αντίβαρο σε αυτή τη μεγάλη ομορφιά και μια μοίρα αυτός ο τόπος. Έτσι ακριβώς. Ήταν έτσι ακριβώς. Τα παιδιά από το μακροχώρι της Βέλγιας. Ναι, είναι η τρίτη τραγωδία που συμβαίνει. Ο παδί του ΠΑΟΚ, ναι, και τώρα δίπλα αυτό. Από εκεί που έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα και τώρα αυτή η ανίποτη τραγωδία. Λοιπόν, έτσι. Ήταν τότε το ραντεβού μας, άρα αργήσαμε πολύ να τα πούμε, γιατί είχε μόλις βγει η υπέροχη Καστοριά. Η Καστοριά. Πες μου τώρα, πώς να σταθείς. Ναι. Στο κέντρο μιας λίμνης, όσο ήρεμα και να είναι τα νερά, αυτό που έτσι λέμε, δεν βλέπουμε τη θάλασσα και λέμε σαν λίμνη είναι σήμερα. Όχι, ήθελα να σου πω. Αλλά καταρχάς είχε τόσο κρύο εκείνο το πρωί. Βέβαια, με αυτό έγινε μέσα στο καταχύμωνο. Ήταν να φορέσω ένα τεράστιο φόρεμα από τα συνηθισμένα αυτά που φοράω, που βέβαια δεν κατέστη δυνατό λόγω του κρύου. Έβαλα τελικά 3 μπλούζες και το παλτουδάκι μου από πάνω. Μια χαρά είναι το κόκκινο, μου είπε ο Πασχάλης. Γράφει πάρα πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε από τις 5.30 το πρωί και ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Μπορώ να σου πω τίποτα δεν πήγε καλά. Αρκεί να σου πω ότι γύρω στις 10. Εμείς γιατί δεν βλέπουμε αυτό το τίποτα δεν πήγε καλά στο κόκκινο. Ναι, μα θα φτάσω εκεί. Λοιπόν, γύρω στις 10 και αφού είμαστε από τις 5.30 και έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν με στο κρύο, ξαφνικά το ντρόν βούτυξε στη λίμνη. Χάσαμε τα πάντα.
η απογοήτευση δεν περιγράφεται. Α, δεν αποθηκευόταν. Όχι, 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 όχι. Αυτό που τραβούσε. Όχι, όχι, όχι. Αυτό το υλικό χάθηκε. Ήταν περίπου 3,5 ώρες δουλειάς που είχαν το σωστό φως, γι' αυτό και ξεσηκώθηκαμε πρωί να πάμε. Ήταν από καλύτερης ποιότητας ντρόν, ας πούμε. Τέλος πάντων, βούτυξε ένας δίτης την επόμενη μέρα, το έσωσε. Δεν το έσωσε, το τράβηξε πάνω, αλλά δυστυχώς είχαν χαθεί. Εκείνη την ώρα είχε δεύτερο Πασχάλης μαζί του και ανέβασε δεύτερο ντρόν και ξαναγυρίστηκε όλο από την αρχή, αλλά φαντάζεσαι ότι ήταν απελπισία. Καλά, πάντως εμείς βλέπουμε ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ναι, τελικά. Μας λες ότι θα ήταν πολύ πιο ωραίο αν είχαμε το πρωτογενές υλικό. Θα ήταν ακόμη καλύτερο. Φαντάζεσαι. Α, είχατε τέτοιες περιπέτειες. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, κοίτα, χαίρομαι πάντως που κάνεις αυτή την κουβέντα. Ναι. Όχι για αυτό που σας συνέβη. Το χαίρομαι έχει να κάνει με το ότι ανοίγουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί κάποιος βλέπει 2 ή 3 λεπτά. Δεν το συζητώ. Αυτά τα 2 ή 3 λεπτά. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί. Λες, ένα ξενύχτη, έτσι. Γιατί για έτσι, να έτσι, έτσι. Είσαι στο πόστο σου στις 5.30. Τιμένη, βαμμένη. Έχεις ξυπνήσει από τις 4, αν έχεις καταφέρει να κοιμηθείς. Λίγο δύσκολο. Είναι γενικότερα πολλή ώρα και πολύ δύσκολα τα γυρίσματα. Πολύ πρόσφατα, όπως ξέρεις, επιστρέψαμε από τη Σαντορίνη. Βέβαια. Ήσασταν εκεί το Σαββατοκύριακο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τρεις διανυκτερεύσεις κάναμε, 4 ημέρες, οι οποίες για αυτά τα 2-3 λεπτά που θα δείτε αμέσως τώρα, χρειάστηκαν άπειρες ώρες. 6-7 ώρες την ημέρα, λοιπόν, από πολύ νωρίς. Πάμε τώρα να δούμε τη Σαντορίνη. Ωραία. Και θα ξαναμιλήσουμε για την Καστοριά και για όλο αυτό το project. Έτσι. Που δεν έχει τελειωμό και χαιρόμαστε πάρα πολύ που δεν έχει τελειωμό. Υπέροχη η Σαντορίνη. Δεν έχω πάει στη Σαντορίνη. Εγώ για τώρα ταξίδεψα μέσα από το βίντεό σας. Ναι. Αν δεν έχεις πάει ποτέ στη Σαντορίνη, αυτό είναι φοβερό. Ναι. Εντάξει, εγώ όταν άκουσα Σαντορίνη, αρχικά είπα ότι παιδιά στη Σαντορίνη, όπου και να βάλουμε το πιάνο, θα είναι μαγεία πραγματικά. Πόσο μάλλον που, όπως είδατε, τοποθετήθηκε στην άκρη του γκρεμού σε εκείνο το φοβερό μπαλκόνι με όλη την καλυτέρα μπροστά. Και εδώ βέβαια να ευχαριστήσω πάρα πολύ και το Cannabis Ia Suites, το ξενοδοχείο το φανταστικό αυτό που είδατε, που μας φιλοξένησε και που βοήθησε πάρα πολύ για όλη την παραγωγή. Εντάξει, έχει συνδεθεί η Σαντορίνη εκτός από τα πολύ γνωστά της σημεία τα τελευταία χρόνια και με ένα trend που γίνεται όσον αφορά το ενδυματολογικό, όπου πάνε εκεί οι τουρίστες και οι Έλληνες φαντάζομαι επίσης και φωτογραφίζονται με αυτά τα τεράστια τα φορέματα.
τα flying dresses, όπως λέμε. Οπότε, όταν το είχα δει αυτό και συνδυάζοντας τον προορισμό, ήρθαμε σε επαφή με την Άννα την Αργυροπούλου, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και νομίζω ότι έχει δώσει ακόμη μία τρομερή πινελιά. Αυτά τα. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακά. Τα ρούχα με τις τετράμετρες ουρές. Το αντέχει το σώμα να το κουβάλα, είναι πραγματικά ανάλαφρα. Εντάξει, θα γέλεγε αν με έβλεπε πώς κυκλοφορούσα μέσα στη Σαντορίνη, γιατί μου το είχαν δώσει όλο μία τεράστια αγκαλιά. Όχι, και δεν μπορεί να σε ακολουθεί κάποιο. Γιατί, όχι, αν παραπατήσει ο κάποιο. Αν παραπατήσει εσύ, αγκαλιά. Θα γκρεμιστούν. Αγκαλιά και για την ώρα των γυρισμάτων, παρανυφάκια από πίσω. Ναι. Που, ναι, ναι. Ήτανε μαγευτικά. Δεν έχω λόγια να σου περιγράψω. Δηλαδή, παρόλο που ήμασταν πάλι, όπως λες, από τις 5 το πρωί όλες τις ημέρες. Και εντάξει, με πολύ, πολύ περίεργο καιρό. Δηλαδή, ήταν λες και πήγαμε σε διαφορετικές εποχές. Μία μέρα έβρεχε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Την επόμενη μέρα σκάσαμε από τη ζέστη, κάηκα από τον ήλιο. Εντάξει, όμως τελικά τα καταφέραμε όπως κάθε φορά και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλο τον κόσμο που μας βοήθησε. Τη Sky Express επίσης που έχει μπει στους χορηγούς επικοινωνίας μας, την Εύθυνη Οικονόμου με το Affiliate Travel και όλον αυτό τον κόσμο οι οποίοι πραγματικά μας έχουν πιστέψει και που είμαστε εδώ σήμερα και το συζητάμε. Θέλω να μου πεις πώς έγινε το προξενιό. Δηλαδή, ναι. Πώς ξεκίνησε το προξενιό. Ήταν μια ιδέα του Πασχάλη. Ο Πασχάλης, ο Μάντης, σε είδε στο Μουσείο της Ακροπολής, εκεί γεννήθηκε η ιδέα. Εγώ νομίζω ότι ζούμε έτσι παράλληλους βίους όσον αφορά στο τι θέλουμε να κάνουμε και σε τι φάση ζωής είμαστε. Όταν λοιπόν είχαν αδρανοποιηθεί τα πάντα τότε στο πρώτο lockdown, που ήμασταν πραγματικά περιορισμένοι και μέσα στα σπίτια εντελώς, νομίζω ότι νιώθαμε και οι δύο την ίδια... αυτή την αδράνεια της μη δημιουργίας, ότι ξαφνικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κάπου εκεί λοιπόν και έχοντας εκείνος και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ένα project τότε που ήθελαν να κάνουν κάτι για έναν ευρωπαϊκό χάρτη και κάπως τα συνδύασε όλα στο μυαλό του, βλέποντας και εμένα στην Ακρόπολη. Το φοβερό είναι ότι μου έχει πει ότι ήθελε πολλά χρόνια να κάνει κάτι τέτοιο αυτό το project και ξαφνικά σαν να με είδε. Ναι, 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 ναι. Και διαδικτυακά όλη η συνεργασία έχει συμβεί. Να σου πω, το άλλο project, το καλοκαιρινό, ναι, οργανώνεται. Δηλαδή, βεβαίως οργανώνεται. Να σε δούμε, ναι, 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 και με ένα ψηφιακό τρόπο, ναι, εκτός, ναι, 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 από live. Είμαστε στις πρόβες. Θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Έχω να σου πω ότι θα το παρουσιάσουμε και στη Μυτιλίνη, όπου θα είμαστε τέλος Ιουνίου. Γιατί ξέρω ότι μέσα στον Ιούνιο είναι η πρώτη συναυλία στην Αθήνα, εδώ. Ναι, 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 κάπως έτσι. Σιγά σιγά όμως νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνουμε μια θα μικρή γίνει ένα γύρα, μικρό tour, έτσι. Ένα μικρό tour. Ναι, ναι, ναι. Λέω Μυτιλίνη γιατί και εκεί πρόκειται να κάνουμε κάτι μοναδικό και προσωπικά ανυπομονώ πάρα πολύ. Καθώς είναι η πρώτη φορά που η παραγωγή μας θα είναι υπερπαραγωγή, ας πούμε, θα συμμετέχει πολλοί κόσμος. Θα έχουμε χορευτές. Θα έχουμε κομπάρσους. Θα έχουμε, ναι, ναι, ναι. Θα έχουμε ένα νησί που θα πάλετε και θα χορεύει. Δεν το συζητώ. Θα είναι ένα ολόκληρο νησί που θα χορεύει και μα θα ξέρω συμμετέχει. Ότι το δουλεύετε πολύ καιρό, όλο το χειμώνα. Ναι, ναι. Αυτό το γνωρίζουμε project από τον Οκτώβριο, νομίζω, είναι κλεισμένο, ναι, και ναι, μαζί πρέπει να το έχουμε ξαναπεί. Ναι. Αλλά τώρα έφτασε η στιγμή της υλοποίησης. Έφτασε η στιγμή και ξέρεις πώς γίνεται. Δηλαδή όλα αυτά, όλα όσα έχουμε κάνει, είναι μια τρομερή διαδικασία από την αρχή της. Δηλαδή θα πάμε εκεί, οκ. Okay. Τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Να σου πω το καλοκαίρι, τα παιδιά θα τα έχεις. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να έρθουν μαζί μου. Σίγουρα θα τα έχω σε διάφορες... Γιατί φαντάζομαι βλέπουν το αποτέλεσμα, ναι, και εκείνα σε μια τηλεόραση, ναι, σε έναν υπολογιστή. Και λένε, εσύ μαμά, πώς γυρίστηκε αυτό, ναι, ναι, τι είναι αυτό. Ξέρεις, δεν μπορούμε να το ζήσουμε εμείς. Έτσι, επειδή είναι πολύ μικρούλες, δεν το καταλαβαίνουν και απόλυτα. Είχαμε πόσο κάνει είναι τα Χριστούγεννα, είναι 3,5 και 5,5. Εντάξει, το 5,5... Τα Χριστούγεννα είχαμε κάνει λοιπόν στην Πετρούπολη. Αυτό το πιάνο αυτό που βγήκε από ένα μεγάλο κουτί. Λοιπόν, έμαθα μετά ότι η μικρή μου, εντάξει, αναδύθηκα, έπαιξα και τα λοιπά. Όταν ξαναμπήκα μέσα στο κουτί, έκλαιγε ότι πού πήγε η μαμά. Πήγε η μαμά μου. Έλα. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα λίγο. Ναι. Βέβαια ενθουσιάζονται και θα προσπαθήσω να τις πάρω όσο το δυνατόν περισσότερο. Αλλά ξέρεις, είναι αυτό που λέγαμε, είναι τόσο πολύ ώρα όλα αυτά, ναι, και τόση είναι δουλειά. Που και τα παιδιά δεν ξέρω αν θα το ευχαριστηθούν τόσο πολύ. Θα πρέπει να έχω μια ολόκληρη ομάδα και για τα παιδιά, πέρα από την υπόλοιπη ομάδα. Κάπως έτσι, κάπως έτσι.
Να έχεις υπέροχο καλοκαίρι, θα τα πούμε μέχρι το καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είδατε μόλις τη νέα παραγωγή της Σαντορίνης, την Καστοριά, και πήρατε και γεύση και από τα Τέμπη. Κάνετε εξαιρετική δουλειά, μπράβο σας. Σε δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό. Θα γίνει σίγουρα κάτι μεγάλο γύρω από αυτό. Ξέρεις τι σκεφτόμαστε και τι συζητάμε, ότι όπως πέρσι δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πού είμαστε τώρα, που θα είμαστε δηλαδή μετά από ένα χρόνο, πραγματικά είναι ατελείωτο. Ναι. Δεν έχει περιορισμό. Δεν και νομίζω δεν ότι έχει μια, όριο, ζωή, δεν έχει μια ζωή δεν φτάνει για να επισκεφτείς όλα τα σημεία που θα ήθελες να επισκεφτείς στην Ελλάδα. Έτσι. Που κάθε γωνιά είναι και μαγική και τι να πρωτοπάς. Θα γίνεις η πρέσβυρα κάθε περιοχής. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι χαρούμενη γιατί μας παίρνουν τηλέφωνα από όλα τα σημεία. Και λένε ελάτε και σε εμάς. Και λένε ελάτε και σε εμάς. Το φαντάζομαι. Αυτό είναι πραγματικά είναι εξαιρετικό. Κάνετε εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ελένα Ξηδιά. Να είσαι καλά, σε για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ.